Ψαλμών ερμηνεία υπό Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, ψαλμός 56. Εις το τέλος, μη διαφθείρεις το Δαβίδης στυλογραφίαν εν το αυτόν αποδιδράσκειν από προσώπου Σαούλ εις το σπήλαιον. 1. Όταν ο προφήτης βρέθηκε στα στενά του εν Γαδί λεγόμενου τόπου, κρύφτηκε μέσα σε ένα σπήλαιο, αλλά πήγε και ο Σαούλ εκεί μέσα όπως προγράψαμε στον 35ο, και για τούτο, επειδή γλίτωσε παραδόξως από τον κίνδυνο αυτό, έγραψε τον παρόντα και τον επέγραψε εις τηλεογραφίαν παρομοίως με τον άλλο για την αιτία που είπαμε. Αλλά εις τέλος επίσης επιγράφεται γιατί οι προφητείες που περιέχονται μέσα του περί της εξεθνών εκκλησίας μέλλουν να έρθουν σε τέλος και έκβαση. Μη διαφθείρεις πρέπει να αναγινώσκεται χωριστά και μόνο γιατί κατά τη νύχτα εκείνη που ήταν κοιμισμένος ο Σαούλ στο σπήλαιο και ήρθε ο Δαβίδ πάνω του, ξεσπαθωμένος και έκοψε κρυφή ως το πτερίγιο της διπλοίδος του τούτο το λόγιο, μελετώντας συχνά και στον εαυτό του, δηλαδή το μη διαφθείρεις, και με αυτό καταπράινε το θυμό του και δεν θανάτωσε το Σαούλ. Και έτσι επέγραψε το λόγιο τούτο που έλεγε τότε εδώ, και για να διδάξει με ποιο τρόπο κράτησε το θυμό του και να συμβουλέψει τον καθένα μας να μη διαφθείρει την άνεξη κακία και μακροθυμία του. Εισερχόμενος στο σπήλαιο ο Σαούλ που ήταν τόσο μεγάλο ώστε να είναι κρυμμένα μέσα του 400 παλικάρια του προφητάνακτα για την ανάγκη του, το λόγιο του το έλεγε σε τούτο τον ψαλμό για να διδάξει με ποιο τρόπο κράτησε το θυμό του και για να συμβουλέψει τον καθένα για να μην διαφθείρει την αναξικακία του και την μακροθυμία του. Αφού έβγαλε λοιπόν το πανοφόρι του και το έβαλε εκεί σε ένα μέρος κοντά του, ο προφητάναξ και οι άντρες του που ήταν κρυμμένοι στο εσωτερικό και σκοτεινό μέρος του σπηλίου είδαν από το φως του στόματος του σπηλίου πως αυτό ήταν ο Σαούλ. Και για τούτο ενώ εκείνοι θέλησαν τον θανατώσουν επειδή και ο Θεός τον παρέδωσε στα χέρια τους, πάλι όμως ο προφητάναξ τους εμπόδισε λέγοντας πως είναι άνομο να φωνεύσουν βασιλέα ως Χριστό Κυρίο, ώστε αναγκάστηκε και αυτός να πάει ήσυχα κοντά του και με το σπαθί έτοιμο έκοψε το πτερίγιο, δηλαδή την ποδιά από το πανοφόρι του για να έχει μαρτυρία αυτό. Και χωρίς να δει ο Σαούλ εξαιτίας του σκότους του σπηλαίου και χωρίς να το καταλάβει ολότελα, και για τούτο και ο Δαβίδ όχι μόνο νίκησε το θυμό του, αλλά και ένα στρατιώτη που όρμησε το θάνατό τον εμπόδισε πάλι λέγοντας την αίδημη εκείνη τη φωνή μη διαφθείρεις των Χριστών Κυρίου. Και αυτό δεν το λέει αυτολεξία η Αγία Γραφή, αλλά ίσως εκ παραδόσεως έλαβαν οι ερμηνευτές, επειδή το λόγιο είπε όχι όταν εισήλθε ο βασιλεύς στο σπήλαιο, αλλά στο βουνό Εχελά. Και κάθευδε εν λαμπίνη, σε κλειστή δηλαδή άμαξα, με το δόρυ μπηγμένο στη γη προς κεφαλό του. Και ήταν και ο λαός ολογυρά του, αφού τότε ο Δαβίδ έλαβε μαζί του τον Αβεσά και πήγε νύχτα στην παρεμβολή, στο στρατόπεδο Φρούριο, όπου ο Σαούλ κοιμόταν και κάθευδε γύρω του και ο λαός του. Και ο Αβεσά είπε τότε: «Απέκλεισε Κύριο σήμερον τον εχθρό σου, ισχύρα σου, και νυν πατάξω αυτόν το δώρατι εις την υγιήν άπαξ και ουδε φτερώσω αυτό». Αλλά τότε και ο προφητάναξ είπε: «Μη διαφθείρεις αυτόν ότι της επίση επιφέρει, δηλαδή χείρα αυτού επί Χριστόν Κυρίου και αθωωθίζεται». Και για την υπόθεση λοιπόν αυτή έγραψε τον παρόντα για να φανερώσει πως όση πολυπεποίθηση έχει στο Θεό, ώστε δεν πίστευε τη σωτηρία του στην απώλεια και το θάνατο του εχθρού του και μάλλον του Σαούλ, παρά ζουν όπως και ο ίδιος διασώθηκε έχοντας την ελπίδα στο Θεό και έχει έτσι κάθε ασφάλεια γι' αυτό. Και η διάνοια της τηλεογραφίας αυτή είναι πως δηλαδή πρέπει σαν σε στήλη το ηγεμονικό της ψυχής να έχει εγχαράξει αυτή τη φωνή. Πως δηλαδή σε όμοια πράγματα και αν από περίσταση έρθει ο θυμός, τότε άμυνα του λυπημένου και εμείς αναγινώσκοντας με τη διάνοια το κολλητικό του φόνου πρόσταγμα να κατευνάζουμε με μακροθυμία το θυμό, ώστε να είναι στήλη το μνημονικό της ψυχής με υποδείγματα όσα έχουν χαρακτεί αγαθά πάνω της. Αναφέρεται και στο Χριστό ο παρόν, ο οποίος στο τέλος των αιώνων ήρθε πάνω στη γη και έδιωξε από εμάς τη φθορά. Σμίγοντας άλλωστο εις το τέλος με το μη διαφθείρεις, ερμηνεύεται πως επειδή πολύ καλώς άρχισαν αλλά δεν κράτησαν και ως τέλος το Πνεύμα το Άγιο αποδεχόμενο την αρετή του λέει στο τέλος μη διαφθείρεις, ώστε λέει «Μένε διόλου έτσι που να τύχει στυλογραφίας και μνήμης αιωνίου, αφού στην αρχή δεν έχουμε ανάγκη πολλής παρακλήσεως, γιατί όμως
Επειδή πας άνθρωπος και ας είναι πάντων νοθρότερος ή πρόκειται να αρχίσει κάτι πολύ σπουδί εκ προημή, όχι. Και όταν έρθει η ώρα όμως και προέλθουμε το μεγαλύτερο μέρος της οδού και μαρανθεί, τότε η προθυμία μας, τότε ο προφητάναξ εδώ ευκαίρος παρίσταται λέγοντάς μας στο τέλος μη διαφθείρεις, αφού ο διάβολος τότε σφοδρότερα πνέει και άπαντες για την απειρία μας, στην αρχή συγχωρούμαστε να πέσουμε, αλλά μετά από πολλούς διάβλους να μας υποσκελίζει, κανείς αυτό δεν θα το τύχαινε συγγνώμη εύκολα. Πρέπει να ξέρουμε προς τον παρόντα, συνήθως ο προφήτης όταν βγήκε από το σπήλαιο ενώ τον 141ο, όταν ήταν μέσα στο ίδιο αυτό το σπήλαιο και βρέθηκε σε αγώνα, γιατί μπροστά του ήταν εκείνος και στο εσωτερό ο ίδιος ο προφήτης κλεισμένος και έλεγε για τούτο απόλυτο φυγή απ' εμώ και ο και στην οξυτών την ψυχή μου. 2. Ο διπλασιασμός εδώ του ελεησόν με φανερώνει την επίταση και θερμότητα της δέησεώς του, γιατί λέει δεν έλπισα Κύριε σε κανένα άνθρωπο, πάρεξ μόνο σε σένα. Και για τούτο ελέησέ με που τόσο ελπίζω σε σένα και έτσι αδίκως καταδιώκομαι από το Σαούλ. Ο διπλασιασμός του ελέους παραδηλώνει την υπερβολή του κινδύνου και ο επιδιπλασιασμός αυτός, πως και σε τούτο το βίο και στο μέλλον έχουμε ανάγκη του Θείου ελέου. Σκιά πτερίγων λέει τη σκέπη του Θεού και προμήθεια για την οποία υπόθηκαν στο 16ο ερμηνεύοντας το εν τη σκέπη των πτερίγων σου σκεπάσεις με ανομία εδώ η επιβουλή. Και άρα λέει εδώ Κύριε θα ελπίσω στη σκέπη των πτερίγων σου ως ότου περάσει η επιβουλή των εχθρών μου ορατών και αοράτων, δηλαδή θα ελπίσω σε νέους θανάτου, γιατί τότε περνά κάθε επιβουλή ορατών και αοράτων εχθρών όταν βγει η ψυχή από το σώμα και πάει στο Θεό να στεφανωθεί. Άστατη και παροδική η φύση της αμαρτίας, ούτε κατά το πρώτο συνυπέστη με την κτήση από εκείνον που έφερε και ουσίασε το παν, ούτε πάλι δίνει κοσμένη, αφού τα εκ του μη όντως όντα είναι όταν διαμένουν διαπαντός στον όντα, ενώ έξω του όντως δεν υπάρχει υπόσταση στο αγαθό, αφού η ουσία δεν είναι στο όν. Σαν τον επιδομάτιο χόρτο εκείνο άριζο και άσπαρτο και αγύρωτο και ολιγοχρόνιο και σκιά θείων πτερίγων, αντί περιβολή αρετές, αφού αυτό το θείο στη φύση μας είναι και ανέφικτο και άλυπτο στην ανθρώπινη φύση, άνω υπερυπτάμενο κατά το άφραστο ανθρώπινο λογισμού και σαν χαρακτήρας γίνεται μέσα μας της αφράστου φύσεως, δια της σκιαγραφίας των αρετών σε όσους θεωρούν, ως πάσα σοφία και φρόνηση και επιστήμη και έφοδος, οδό και προσέγγιση καταληπτικής επίνειας, όχι οι θείες αυτές πτέρυγες, αλλά η σκιά τους. Παρέρχεται η ανομία, γιατί είναι πρόσκαιρη. 3. Ύψης το ονομάζει το Θεό προφήτης ως επουράνιο, αλλά και ευεργητής αντί επειδή πολλά πρώτα, αλλά και τώρα τον αξίωσε μεγάλων ευεργεσιών και βοηθειών. 4. Εξύψους έστειλε δύναμη ο Θεός και με γλίτωσε, επειδή δεν λυτρώθηκα με ανθρώπινη βοήθεια από τον κίνδυνο που πρόσμενα να λάβω μέσα στο σπήλαιο όταν κρύφτηκα. Και έδωσε σε όνειδος ο Θεός και τους εχθρούς που με καταφρόνησαν, γιατί έμαθαν οι στρατιώτες του Σαούλ το συμβάν που ακολούθησε και πήγε μέσα στο σπήλαιο μόνος και δεν θανατώθηκε από τον Δαβίδ και ντράπηκαν πολλά για εκείνο που έκανε ο Δαβίδ και φάνηκαν άξιοι γέλωτος. Σωτηρία εδώ άλλος όταν σώθηκε στο σπήλαιο. Επειδή τότε μάλλον έλευε υπεξούσιο των εχθρών του και προς τον αντίον αναστράφηκε η εξουσία του φόνου που ενώ διώκονταν για να θανατωθεί και από τη σφαγή του φωνέως απέστη και τον λυπήθηκε που ήταν για το σωσμένο όνειδος αφού μάταια τον επιβουλεύονταν όπως φάνηκε και από αυτό. Η προφητεία κατά τη θεωρία σαφώς την κάθοδο του Κυρίου προφητεύει κηρύζοντας εδώ εξ ουρανού ο πατήρ, όχι πρέσβη ούτε και άγγελο, αλλά τον ίδιο τον Κύριο που μας έσωσε δια της σκιάς που απέστειλε εξύψου στον κάτω βίο, δηλαδή με τον επισκιάσαντα εν εφέλη πνεύματος, ώστε εκείνους που μας καταπάτησαν πριν, δηλαδή τις νοητές δυνάμεις και αντικείμενες, τώρα έφερε αντίθετα στην τάξη των ονειδιζόμενων. 5. Και αφού παραπάνω είπε ο προφήτης ότι ο Θεός ξαπέστειλε απλώς, τώρα λέει και τι ξαπέστειλε. Αλλά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο προφήτης σε πολλά μέρη αλήθεια ονομάζεται δικαιοσύνη, καθώς και εδώ τώρα, επειδή η δικαιοσύνη από την αλήθεια καταλαμβάνεται. Την αλήθεια συνέζευξε με το έλεος, δείχνοντας το δίκαιο της φιλανθρωπίας, έλεος και αλήθεια του πατρός ο Υιός. Έστειλε λοιπόν ο Θεός το ελέος του να με λύσει, αλλά τη δικαιοσύνη του για να με καταδικάσει με εμένα εκείνους που με αδικούν
Και Σκύμνος λέει, δηλαδή Λεονταρόπουλο, του στρατιώτες του Σαούλ, γιατί ήταν ανδροί και δυνατοί και άγροι και αιμοβόροι. Αφού τέτοιοι είναι και εκείνοι, δηλαδή τα μικρά λιοντάρια. Αλλά νοείται ο λόγος αυτός και στο πρόσωπο της Εκκλησίας των Χριστιανών, που λέει ότι ο πατήρ απέστειλε τον Υιόν του και έσωσε εμένα, τη χαμένη, και έδωσε σε αιώνιτος τους πρώην καταπατώντες με δαίμονες, ενώ έλεος και αλήθεια, ουσιώδης και εν υπόσταση είναι ο Υιός. Αφού ο Υιός μας ελέησες που ήμασταν απολεσμένοι γενόμενος άνθρωπος, και αυτός είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Αλλά και κατά το σημενόμενο της δικαιοσύνης, αυτός εγεννήθη με η σοφία από Θεό δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης και Σκύμνους και λέοντες πρέπει να νοώ με τους δαίμονες κατά την εκδοχή αυτή. Ο Ιησούς Χριστός, διαμέσου του οποίου γίναμε τέκνα Θεού, αυτός καθώ σοφία μας έκανε σοφούς και καθώ αγιασμός μας έκανε αγίους και καθώ δικαιοσύνη μας έκανε δικαίους και καθώ απολύτρωση μας έκανε και ελεύθερους και από εκεί που ήμασταν πρώτερα μωροί, μας έκανε σοφούς και από εκεί που ήμασταν ακάθαρτοι μας έκανε αγίους και από εκεί που ήμασταν αμαρτωλοί μας έκανε δικαίους και από εκεί που ήμασταν σκλάβοι στο διάβολο και την αμαρτία μας έκανε ελεύθερους και δεν είπε πως μας σώφησε ο Χριστός και μας δικαίωσε και μας αγίασε και μας ελευθέρωσε αλλά πως αυτός μας έγινε σοφία και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση για να φανερώσει με τα λόγια αυτά την πλουσιότητα και αυθονία των χαρισμάτων αυτών που μας έδωσε και σαν έλεγε ο Χριστός τον εαυτό του όλο μας έδωσε. Και επειδή είπε τέτοια μεγάλα για τον Υιό, για τούτο πρόσθεσε και από Θεού, για να μην νομίσεις εσύ ο ακροατής πως είναι αγέννητος ο Υιός, αλλά για να νοήσεις πως αιτία έχει και αρχή του τον Πατέρα και άκου ακροατή την τάξη. Αφού πρώτα ο Χριστός μας έκανε σοφούς, επειδή μας ελευθέρωσε από την πλάνη της ειδωλολατρίας, και μας δίδαξε την αλήθεια της θεογνωσίας και έπειτα μας έκανε και δικαίους, χαρίζοντας μας την άφεση των αμαρτιών μας και τρίτο μας έκανε και αγίους δια του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι, ύστερα μας χάρισε και τέλεια ελευθερία από όλα τα κακά, ώστε χρέος να έχουμε να είμαστε όλοι διόλου οικοί μόνο του Χριστού και σε αυτόν μόνο να είμαστε αφιερωμένοι και όλα αυτά έγιναν για να μην νομίζει κανείς τον εαυτό του πως είναι κάποιος και ούτε και να καυχιέται στον εαυτό του ή σε κάποιο άλλο. Παρά μόνο στο Θεό που μας χάρισε τόσα πνευματικά χαρίσματα. Και λοιπόν δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε και να καφιόμαστε στον εαυτό μας και σε ανθρώπους διδασκάλους. Όταν λέει ο Σαούλ και όσοι εισήλθαν μαζί του στο σπήλαιο, τότε εγώ κοιμήθηκα ύπνο και λίγο και ταραγμένο για τον κίνδυνο που με περικύκλωσε. Η Αγία Γραφή δεν λέει ότι εισήλθαν στο σπήλαιο οι άνθρωποι του βασιλέως και αντί τούτε ταραγμένος με τα αναλυσκόνο και με τα φλεγόντων και με τα λαύρων, δηλαδή με λογισμούς αναλύσκοντες γιατί με καταδάγκωναν λαύρος ώστε σχεδόν να μου καταφλογίζουν τη διάνοια και ευλόγως ταραζόμουν αναγκασμένος να καθεύδω ανάμεσά τους. Ή οι ανθρώπων ακούστε τα δόντια των εχθρών που με επιβουλεύονται σαν άγρια θηρία είναι άρματα και σαΐτες και η γλώσσα του παθεί κοφτερότατο. Φανερώνει ο προφήτης με το όνομα των δοντιών και της γλώσσας τα λόγια των εχθρών του τα οποία με τις διαβολές και κατηγορίες και δολιότητες πληγώνουν και θανατώνουν εκείνους που εναντίον τους λέγονται. Ενώ όπλα τώρα είναι όχι για την υπεράσπισή τους όπως τα αμυντικά δηλαδή ασπίδα και άλλα αλλά όσα θανατώνουν και επιθετικά όπως το σπαθί και το κοντάρι και τα όμοια. Δεν ξέρει η κατασκευή της φύσεώς μας τα αισθητά αυτά βέλη κείμενα μέσα στα στόματα των ανθρώπων αντιοδόντων, αλλά όταν κανείς ομοιωθεί προς το πάθος και μεταμορφωθεί προς την κακία που επικρατεί τότε απόλυσε και τη μορφή κατά φύση και γίνεται θηρίο. Και για τούτο λέοντες μνήστηκε και έτσι ονόμασε τους ιούς των ανθρώπων που τα δόντια τους και γλώσσα είναι πολέμου όργανα, επειδή τούτο έργο συκοφαντών και όσων με διαβολές και καταλλαγές σχολάζουν ομιλώντας, και έπρεπε να θαυμάζουμε που ή των ανθρώπων των ημέρων, εικόνων, η Θεού γενωμένων, μετέρχονται την κακία των θηρίων ώστε δόντια, δηλαδή λόγους και συσκευές και μηχανές, ως όπλα φωνικά βέλη να έχουν αποκτήσει και αυτά λέγονται εκπροσώπου του Χριστού επίσης προς τους Ιουδαίους. 6. Υψηλός και επουράνιος να γνωριστείς Κύριε και σε εκείνους ακόμα που δεν σε γνωρίζουν για Θεό και ας δράμεις όλη τη γη η μεγαλειότητά σου διαμέσου των θαυμάτων που ενεργείς. Αλλά μερικοί νοούν το λόγο τούτο περί Χριστού, ο οποίος αφού τελείωσε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, ανέβηκε πάλι στους ουρανούς από τους οποίους κατέβηκε και η δόξα του διέδραμε σε όλη τη γη δια του Ευαγγελικού Κηρύγματος.
κι άλλος ακούγοντας υψώθητη μη υπολάβεις και θεωρήσεις πως παρακαλεί προσθήκη ύψους το Θεό να λάβει, γιατί δεν έχει ανάγκη δόξας, αφού ευκλίας ανωτάτο Θεός παρά υποσημένη μάλλον δοξολογίας τρόπο που τον υψώνουν οι Άγιοι Άγγελοι του και μάλλον βούλεται καθομοιότητα να υψώνεται η δόξα του στους ουρανούς και επιπάσαν την γη όπως ακριβώς λέει σε υψηλών γινώσκους είναι κατά τον Θεόν Άγγελοι, έτσι ας είναι και επιπάσαν την γη τόσον ευκλές και ας πιστεύουν πάντα στο όνομά σου εκάλυψαν ουρανούς η αρετή αυτού και τις ενέσεις αυτού πλήρης η γη λέει και ο Αβακούμ 7. Παγίδες και δίχτυα κατασκεύασαν οι εχθροί μου, δηλαδή επιβουλές διάφορες και δόλιες κατηγορίες συνέραψαν και με αυτά ταπείνωσαν και κατέβαλαν την ψυχή μου και ενώπιον με έσκαψαν λάκκο, δηλαδή κίνδυνο άφευκτο ετοίμασαν εναντίον μου, αλλά έπεσαν ήδη μέσα του αφού εγώ, επειδή σκεπάστηκα από τη Θεία Βοήθεια μην αυλαβείς, ενώ αυτοί κινδύνεψαν πέφτοντας στα χέρια μου. Κατέκαμψα την ψυχή μου και τούτου σύμβολο η συνεχόμενη ασθενεία σε εκείνη η γυναίκα η συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψει στο παντελές την οποία έλυσε ο Ιησούς από τους βρόχους του σατανά που ήταν θυγατέρα Αβραάμ και έτσι και πάσο όποιος κάτω φρονεί έχει την ψυχή του κατακαμένη και αδύνατο να σκοπεί τα άνα όσο είναι τέτοια άνω. 8. Είμαι έτοιμος το εξής, Κύριε. Είμαι έτοιμος να λάβω πειρασμούς που μου έρχονται επειδή έχω εσένα βοηθό μου και δυνατό να με λυτρώνει από αυτούς και έτοιμος είμαι και να σε ευχαριστώ πάντοτε γιατί με λύτρωσες από τον κίνδυνο. Για το άσωμα και το ψαλό πολλές φορές είπαμε ότι το ένα σημαίνει διαγλώσεις, μόνο ύμνηση του Θεού είναι το ψαλό και διαοργάνου ένεση. Και δόξα δική του ονομάζει ο προφήτης τη σύνεση και γνώση για την οποία δοξάστηκαν από τους ανθρώπους. Αλλά και το προφητικό χάρισμα λέει λοιπόν ότι με γνώση και σύνεση νόστα σε υμνήσω Κύριε και όχι απλώς με μόνα ψηλά λόγια καθώς λέγεται και αλαχού ψάλατε συνετός 46. Πόσο μακάριος το σάφτης μεγαλοφίας όποιος έχει έτοιμη την καρδιά του προς εφημεία της Θείας Δόξης χωρώντας μέσα της το αχώρητο και προς νου παρακαλεί να δεχτεί το Πνεύμα το Άγιο που επιγγέλθηκε ανερχόμενος να πέψει ο μονογενής λέγοντας έτοιμη να γίνει για να υποδεχτεί η καρδιά του. 9. Δόξα πάλι εδώ ονομάζει ο προφήτης το πνευματικό χάρισμα ενώ ψαλτήρει την ψυχή και κιθάρα το σώμα για τις αιτίες που είπαμε στον 32 και 42 και 48 και υψώνει όλο του τον εαυτό προφήτη σε ύμνο και δοξολογία θεώστη με το πνεύμα και με την ψυχή και με το σώμα να υμνήσει τον ευεργέτη του. Και προσθέτηκε ότι θα υψωθεί να δοξολογήσει το Θεό τον όρθρο προς το πρωί και αυτό δηλώνει το ταχαίως και χωρίς αναβολή καιρό. Εξεγερθήσω με ορθροντή εν αισθήσει του νοητού φωτός όταν γίνω και φωτιστώ δια της του Αγίου Πνεύματος παρουσίας να προφητέψω και να σε υμνήσω με ψαλμούς θα εξεγερθώ και όχι μόνο αυτή την υμνοδία θα σου προσφέρω αλλά και του αληθινού φωτός ανατύλλοντος και αποσκεδάζοντος. Τη μακρά εκείνη νύχτα της αγνίας και υποδεχόμενος τον όρθρο της προσδοκόμενης ημέρας, όχι μόνο δια της ενσάρκου του οικονομίας και της παρουσίας του προς εμάς, αλλά και δια της του λουτρού παλιγγενεσίας και αναπλάσεως των εθνών απάντων και των λαών χοροδιδάσκαλος θα είμαι και σαν χορδές στα στόματά τους θα άσω την ευχαριστήριο υμνοδία. 10. Εξομολογήσουμε δηλαδή θα σε ευχαριστήσω Κύριε ενώπιον των λαών των Ιουδαίων και θα σου ψάλω ενώπιον των εθνών, επειδή με τους ψαλμούς του ευχαριστεί και ψάλλει το Θεό και τους Ιουδαίους και τους εθνικούς που βρίσκονται στην Εκκλησία του Χριστού 11. Αυτά τα ίδια σχεδόν είπε ο προφήτης και στον 35. Και εκεί βλέπε την εξήγηση, αλλά λέει ότι είναι τόσο πολύ και υψηλό το έλεος και η αλήθεια του Θεού στεφτάνει από τη γη ως τις νεφέλες και τον ουρανό. Μέγα και υψηλό το έλεος του Θεού και Πατρός και σαν να φτάνει στους ουρανούς αλλά και υψηλή σαν να βρίσκεται σε νεφέλες και η αλήθεια, δηλαδή ο Χριστός, περίοπτος του απανταχού και όχι άγνωστος. Αναπάσαν την γη και εν δόξη Θεότητος πιστεύεται από όσους ορθώς φρονών και συνεδρεύει ως Θεός το ιδίο Πατρί, αλλά και σύνεστη και με εμάς, δια του Αγίου Πνεύματος αφού δεν μας άφησε ορφανούς, παρά με θυμώνεστη πάσα στες ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Και αληθείς τις φωνές των εφελών, δηλαδή των προφητών, δια των πραγμάτων απέδειξά σου. 12. Πάλι εδώ επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά από τη χαρά του εκείνα που είπε παραπάνω. Και
έβλεπε και την ερμηνεία επειδή δια των πνευματικών εφελών, δηλαδή των προφητών και αποστόλων αναφάνηκε η αλήθεια και ύψιστος αναδείχθηκε τον όλον ο Κύριος ουρανού και γης ποιητής εν πάση τη γη και θαλάσσι παρά των ανθρώπων δεχόμενος τον ύμνο.